Πριν από 4 χρόνια η Τουρκία ήταν έτοιμη, έτοιμη να παραλάβει τα πρώτα από τα 100 F-35 τα οποία είχε παραγγείλει. Πού είμαστε σήμερα, μόλις 3,5 χρόνια μετά. Η Ελλάδα έχει ήδη αποκτήσει 24 υπερσύγχρονα μαχητικά Ραφάλ. Τα F-16 μας αναβαθμίζονται σε 20 Viper. Και από το 2028 θα προσθέσουμε στην αεροπορία μας το πιο σύγχρονο αεροσκάφος 5ης γενιάς, το F-35. Και σύντομα θα αποκτήσουμε και νέες κορβέτες και νέα θωρακισμένα δίπλα στην αναγεννημένη ναυτιλική μας βιομηχανία. Στην αναγεννημένη αμυντική μας βιομηχανία. Γιατί για μας, φίλες και φίλοι, για την παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η εθνική άμυνα είναι ο υπέρτατος αυτοσκοπός. Υπάρχει όμως και μια άλλη όψη της ασπίδας μας. Και αυτή είναι η ελληνική διπλωματία. Αυτή που πέτυχε στρατηγικές αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες που ενίσχυσαν τη διπλωματική θέση της χώρας. Είναι αυτή που επέκτηνε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Είναι αυτή που καθόρισε θαλάσσιες ζώνες με την Ιταλία και την Αίγυπτο, ώστε η εθνική μας φωνή, η φωνή της πατρίδας μας, να ακούγεται τώρα ηχηρή παντού. Από το Αμερικάνικο Κογκρέσο, αυτή η μοναδική παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη και τις Βρυξέλλες μέχρι τον αραβικό κόσμο. Φίλες και φίλοι, περάσαμε κρίσεις εθνικών θεμάτων, υγειονομικές, ενεργειακές, μια πρωτοφανή ακρίβεια. Όλες μαζί σωρευτικά συμβαίνουν μια φορά στα 100 χρόνια. Τις αντιμετωπίσαμε με επιτυχία. Έχουμε βέβαια, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, ακόμη πολλά να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, να στηρίξουμε περισσότερο τους νέους ανθρώπους που προσπαθούν να δημιουργήσουν οικογένεια, να τους δώσουμε τα εχέγγυα, να τα βγάλουν πέρα και να φτιάξουν το σπιτικό τους με ασφάλεια και προοπτική. Να στηρίξουμε το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Το λέω και θα συνεχίσω να το λέω σε κάθε ομιλία μου και σε κάθε δημόσια παρουσία. Η Ελλάδα, δυστυχώς, φίλες και φίλοι, συνεχώς συνεχίζει να γυράσκει. Το 2050 όλες οι μελέτες λένε ότι θα έχουμε μείνει 7,5 εκατομμύρια πολίτες. Σας το λέει κάποιος που είναι μέρος πολυτεχνής οικογένειας. Ο πατέρας μου, όλοι τον γνωρίζετε, ο Ανδρέας, ο Καρακούνης, ο αείμνηστος, έκανε 5 παιδιά, έχω 4 αγρούστα. Εγώ, ο ίδιος και σύζυγός μου, είμαστε τρίτεχνοι και ξέρω πόσο δύσκολο είναι μια οικογένεια να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες της καθημερινότητας και των οικογενειακών υποχρεώσεων. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, και επιτρέψτε μου για αυτό που θα πω, χτυπάω το καμπανάκι του κινδύνου. Αν δεν δράσουμε τώρα με συγκεκριμένες πολιτικές, φοβάμαι ότι θα βρεθούμε προδυσάρες των εκπλήξεων. Γεια σου.